ο τουρισμός φέτος δεν πήγε και πολύ καλά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες έτσι το προσπάθησαν αρκετά. Ωστόσο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Σπιναλόγκα ξεπέρασε σε επισκεψιμότητα ακόμα και το ανάκτορο της Κνωσού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του και μένει βέβαια να το αξιοποιήσει και γίνονται προσπάθειες προκειμένου η Σπιναλόγκα να αξιοποιηθεί. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την περιοχή, εκεί πάνω από την πλάκα βρίσκεται ο Αντώνης Ζερβός, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου. Κύριε Ζερβέ, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε φόντο από πίσω την απίστευτη βέβαια Σπιναλόγκα και θέλω λίγο να αναφερθούμε στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής προκειμένου η ευρύτερη περιοχή να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Ναι, νομίζω ότι είναι γνωστό το ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια που βρίσκεται στο τέλος της για την ανάδειξη της Σπιναλόγκα σε μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO. Είναι σαφές ότι αυτό το οποίο συνέβη και ξεπέρασαν οι επισκέπτες της Κνωσού, της Σπιναλόγκα, τους επισκέπτες της Κνωσού, νομίζω ότι οφείλεται σαφώς το ότι επειδή δεν είχαμε πάρα πολλά οργανωμένα γκρουπ που συνήθως πηγαίνουν στην Κνωσό, γιατί έτσι είναι τα πακέτα που υπάρχουν. Οι ανεξάρτητοι, που κυρίως αυτοί είναι που κινούνται τον τελευταίο καιρό, οπωσδήποτε επισκέπτονται την περιοχή μας και το νησί, είναι εκείνοι οι οποίοι μας υποχρέωσαν να αναδείξουμε αυτό το μνημείο στη θέση που του ανήκει και να πιστεί και το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο έχουμε τη συμπαράσταση πλέον, για να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε παρακάτω. Επίκειται η βελτίωση του χώρου πρόσβασης, δηλαδή του μόλου πρόσβασης, καθώς επίσης και η δημιουργία ενός βιολογικού καθαρισμού κόμπακ πάνω στο νησί, ούτως ώστε οι επισκέπτες να έχουν τις στοιχειωδώς απαραίτητα σωστές υπηρεσίες για να νιώθουν απολύτως. Δήμαρχε, αναφορικά με το φωτισμό του μνημείου, είναι εφικτό να υπάρχει φωτισμός 24 ώρες? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του φωτισμού είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ναι. Το αν θα πρέπει ή όχι να φωτίζεται συνεχώς, γιατί ξέρετε, δεν είναι ένα ιστορικό μνημείο όπως είναι ένα κάστρο. Είναι ένα μνημείο του ανθρώπινου πόνου, το οποίο νομίζω ότι απαιτεί έναν άλλο σεβασμό, μια άλλη διαχείριση. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με την αρχαιολογία, ο φωτισμός γίνεται τώρα. Δεν είναι όλες τις μέρες, είναι τρεις μέρες, γιατί θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτό το μνημείο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα με την Περιφέρεια Κρήτης και με το Υπουργείο Πολιτισμού είναι να μεταφερθεί από την ΔΕΗ με υποβρύχιο καλώδιο το ρεύμα απέναντι, ούτως ώστε να μπορέσουμε πια να το αναδείξουμε έτσι όπως πρέπει, αφού θα έχουμε λύσει τα ζητήματα της ενέργειας. Όπως σας είπα πριν, ο Δήμαρχε, για να λειτουργήσει θέλει ρεύμα. Βρέθηκαν και επισκέφθηκαν την περιοχή και το μνημείο 40.000 άνθρωποι το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσοι δήμαρχοι τώρα, κακά τα ψέματα, θα ήθελαν τη Σπιναλόγκα στην περιοχή τους. Είστε κατά κάποιο τρόπο τυχερός. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ευλογία για τον τόπο μας. Αυτό το νησί του πόνου στην πραγματικότητα είναι νησί ευτυχίας για μας σήμερα πια. Αξιοποιώντας και προσπαθώντας να αναδείξουμε την πραγματική αξία και θέση του μνημείου. Όπως σας είπα, δεν είναι ένα απλό βενετσιάνικο μνημείο το οποίο θα βρίσκεται σε άλλα σημεία της Κρήτης. Είναι εκείνο το μνημείο που περιγράφει την ποιότητα του ανθρώπου, την ανθρωπιά, τον πόνο, όπως είναι, αν θέλετε, το Robben Island στην Νότια Αφρική, όπως είναι το Auschwitz στη Γερμανία. Είναι τέτοια λογική μνημείο και έτσι προσπαθούμε να το κρατήσουμε, διαφοροποιώντας τα από τα υπόλοιπα μνημεία, τα ιστορικά που υπάρχουν. Δήμαρχε, εκεί τα ουζερή τώρα επιχειρήσεις είναι ανοιχτές σήμερα, Τρίτη. Σήμερα είναι στην πλάκα, υπάρχουν τα μαγαζιά. Βεβαίως, μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει αρκετή κίνηση ακόμα. Βέβαια, όχι στα επίπεδα που ξέραμε, αλλά θα είναι ανοιχτή η πόλη. Κρατάει καλά. Για να υποδεχθεί τους επισκέπτες. Κρατάει καλά εκεί η περιοχή. Έχει και τη δική σας στήριξη, βέβαια. Προσπαθούμε. Νομίζω ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο γίνεται καλύτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ με αυτό το όμορφο φόντο από πίσω που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.